Έλα μη σοβαρά. Αυτή η κυρία. Στην πλατεία. Το τραπέζι βέβαια ήταν έτσι. Άντε να του βάλαμε, να το φέρουμε στα ίσια το τραπέζι, να του βάζαμε από κάτω πλάκες καμιά αυτή για να το φέρουμε το τραπέζι να το ισιώνουμε. Κι άντε ο Αλεσαβάν. Πάρα όλα. Βάζανε τα 50 ράκια. Θα θυμάσαι. Ο Αλεσαβάν ήταν ρούλετα. Το μαγαζί έγινε αμέσως μετά το φτιάξιμο του αμαξί του. Δεν ήταν το κυρίως καφενείο, το κυρίως καφενείο ήταν στην πλατεία του Λούι. Εδώ ήρθε το πρώτο σινεμά. Ήτανε κάποιος Φέλπας. Αυτό τότε έγινε το σπιτάκι από εκεί πέρα. Και ο προβολέας έμπαινε από την πόρτα. Τα τραπεζάκια ήταν πίσω-πίσω και ήταν το θεωρείο. Καθόταν η νεολαία και πετούσαμε στραγάλια και τέτοια. Από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, ήτανε χώρος διασκέδασης, χώρος πρέφασης, συγκέντρωσης νεολαίας, φροντιστήριο του Τσάρλι, σινεμά του Αλυσίλαου, χώρος πάρτι της νεολαίας, γινόταν γλέντια και πανηγύρια και χορή, μέχρι που πέθανε ας πούμε η Άννα του σταθμού, ήταν ένας χώρος συγκέντρωσης των λίγων που είχαν μείνει στο χωριό μέχρι τελευταία. Και δεν βλέπαμε την ώρα πότε θα ξανανοίξει για να ξαναμαζευτούμε, να έχουμε πάλι ένα χώρο να μαζευόμαστε. Μακάρι η Τόνια να τα καταφέρει θαυμάσια και να το κρατήσει ανοιχτό και το χειμώνα. Θα μας δώσει ζωή ζωντάνια εδώ, θα σταματάει ο κόσμος, θα βρίσκει το γραφεδάκι του. Γιατί εγώ κάθομαι το χειμώνα εδώ μόνιμος και βλέπω μόνο γατούλες και αυτές πεινάνε. Τίποτα άλλο δεν βλέπω. Έπρεπε να ανοίξει κάτι. Καλοκαίρι του 16 γνωρίζω την Αντωνία και μέσω της Αντωνίας γνωρίζω τις ταινίες. Με φέρνουν εδώ στην πλατεία και βλέπω αυτό το πανέμορφο κτίριο και τους λέω αυτό πρέπει να γίνει καφενείο. Πού είναι το σκυλάκι? Είναι η άλλη γιαγιά εδώ. Όχι, μόνο. Ο εσωκλεισμός του κορονοϊού λοιπόν μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω εδώ μέσα, να κλειστώ για τα καλά και να φέρω αυτόν τον ιστορικότατο χώρο, μαρτυρικό θα τον έλεγα, να τον φέρω σε λειτουργία με δεδομένα σημερινά. Ίσως για 2 χρόνια ακόμα να παλεύουμε εδώ, να κολλάμε πλακάκια και να ψήνουμε καφέδες ταυτόχρονα. Θέλω να γίνει χώρος αγοράς. Να πιούμε τον καφέ μας, να πιούμε το ούζο μας, να φάμε το μεζέ μας, να συζητήσουμε, να δούμε, να ακούσουμε. Ού και πάρτο ζήσε μόνο ο άνθρωπος. Και θέλω σε έναν καιρό που η έννοια του συμποσίου αρχίζει να καταπολεμάται και ας με πούν κινδυνολόγο. Δεν πρέπει να μαζευόμαστε λέει πολύ, δεν πρέπει να καθόμαστε με τις ώρες να πίνουμε τον καφέ μας. Ο καφές είναι πρόσχημα. Ο καφές όπως τον πίνουν οι Έλληνες είναι πρόσχημα. Δεν θες 3 ώρες να πιεις έναν καφέ. Μετά τη μισή ώρα ο καφές δεν πίνεται. Η ουσία είναι η συζήτηση. Ακόμα και η άσκοπη συζήτηση. Μέσα στο 3ωρο υπάρχουν 2-3 διαμάντια των 5 δευτερολέπτων και αυτά μας αρκούν. Τη δουλειά αυτή την ξέρω ως πελάτης. Και όσο ζούσα μακριά από την Άνδρο, διάλεγα τέτοια καφενεία όπου αφιέρωνα πολλές ώρες του 24ωρου μέσα σε αυτά. Και θέλω κάτι τέτοιο να φτιάξω εδώ, σκεπτόμενος πάντα ως πελάτης. Εύχομαι λοιπόν αυτό το μικρό δημιούργημά μου να το δω όπως επιθυμεί αυτό. Για πες το φεγγαράκι μου λαμπρό. Πού είναι το φεγγαράκι? Από εκεί θα έρθει. Πάει το φεγγάρι. Γεια σου Τόνια. Γεια σας Νεβιά. Γεια σας Αλυσιδάκη. Αυτό το Αλυσιδάκη ήταν κάποιου παππού. Και το κρατάω. Και το κρατάω ακόμα. Και το κρατάω ακόμα κύριε.